Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μας motovlog. Ο Θεός να το κάνει motovlog. Είναι εύκολο να μιλάς μόνος την ώρα που οδηγάς. Εγώ το έχω συνηθίσει αυτό λόγω δουλειάς. Αλλά ρε φίλε, δεν το έχω ξανακάνει. Και να πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πω. Θα λέω ό,τι μου έρχεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση εδώ. Ωπα, στρίβει αυτός. Στρίψε φιλαράκι. Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα τώρα, έχει ωραίο καιρό. Αλλά δεν ξέρω πού να πάω. Κοίτα, κοίτα το μαλάκα, κοίτα. Άρε, ξύλωμα που θες εσύ. Η Ανούλα είναι μέσα. Δεν είναι. Οπα. Οπα. Αρχίσανε τα όργανα. Αρχίσανε τώρα οι γιορτές, αρχίσανε και οι κλήσεις. Θα πάμε βολτίτσα. Λοιπόν, έχω μια ιδέα, να πάμε προς Επίδαυρο. Ναι. Πάμε προς Επίδαυρο. Φουλάραμε το εργαλείο. Μαλάκα, τι κίνηση είναι αυτή. Ούτε Αθήνα να ήμουν. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ χάλι. Αυτός είναι ο Γιώργος. Μιαου. Ένα θεός ξέρει τι μοντοβλόγκ θα βγει αυτό. Θα δείξει πορεία. Έλα, προλαβαίνουμε. Προλάβαμε. Υπή. Λοιπόν, μάγκες, αυτό είναι το πρώτο μου μοτοβλόγκ. Αν μου αρέσει, θα έχει και συνέχεια. Αν δεν μου αρέσει, δεν θα έχει. Λοιπόν, το μηχανάκι το στρώνω. Άμα φαίνεται 500 χιλιόμετρα. Στο στρώσιμο πάμε χαλαρά. Αλλά ρε φίλε, μη μάθει το μηχανάκι στις 3.000 στροφές και στις 4.000. Μπορούμε να τα ανοίγουμε μέχρι τις 6, 7. Απλά δεν χρειάζεται να το σπάμε. Ίσως κάνω ένα βίντεο σχετικά με το στρώσιμο, την εμπειρία μου στα μηχανάκια, τι έχω ακούσει, θα δούμε.
Don't do it, Fedon. Λοιπόν, πάμε πίδα, βρήκαμε. Είναι λίγο μακριά. Δεν γανιέται. Πάμε και βλέπω. Λοιπόν, το motovlog δεν είναι καινούριο. Ειδικά στο εξωτερικό είναι πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα. Αλλά ούτε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω είναι 4, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Δηλώνω φανατικός Crazy Asphalt Boys. Γεια σου ρε Γιωργάκη. Μ' αρέσει το Jimmy Boy πολύ. Γενικά παρακολουθώ όλους τους μοτοβλόγκερς. Και μ' αρέσει και ένα παλικαράκι. Παύλος λέγεται. Έχει 16.000 συνδρομητές και τα πάει καλά το παιδάκι. Έχει ένα παπί και φαίνεται ότι το γουστάρει πολύ αυτό που κάνει και το κάνει και ωραία. Μακάρι να πάει καλά το παιδί. Πρώτο μου το vlog, δοκιμαστικό. Θέλω να ελπίζω ότι το μικρόφωνο ακούγεται καλά. Βασικά δεν έχω ιδέα αν γράφει βίντεο, αν γράφει ήχο. Διότι ήχο γράφω από κινητό και κάμερα από μια action κάμερα, μια κινέζικη. Δεν έχω GoPro για να έχω ενσωματωμένο μικρόφωνο. Καταλάβατε. Το φτάσουμε στα Βανάρια, κάνουμε δεξιά για να πάμε πίδαλο. Και είναι πράσινο. Oh yes, είναι πράσινο. Ο δρόμος για επίδαυρο μετά από κάποιο σημείο έχει κάτι επικίνδυνες στροφές που έχουν γίνει πάρα πολλά ατυχήματα με αμάξια κυρίως. Θα βγουν έξω στροφή. Τώρα θα πάμε να δούμε το τέλος. Εντάξει, μόνο στρώσιμο δεν είναι αυτό που κάνω. Anyway. Όχι, παίζει να έχω κάνει το καλύτερο στρώσιμο που έχω κάνει σε όλα μου τα μηχανάκια. Ναι, το πιστεύω αυτό. Το καλύτερο στρώσιμο λέει τα πρώτα χιλιόμετρα θέλει πόλη. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Τρίτη, Δευτέρα, τρένο, ξεκίνα. Θέλει πόλη. Χαλαρά, πολύ χαλαρά και πόλη. Τώρα μετά τα 300, 400, πας και καμιά πορεία. Το ανεβάζει σιγά σιγά τις τροφές, να αρχίζει να ανοίγει το μοτέρ. Αλλά γενικά κάνει κακό το να πας πορεία όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ. Δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά όπως είπαμε θα κάνουμε άλλο βίντεο για το στρώσιμο. Τώρα εδώ είναι λίγο βαρετή διαδρομή γιατί είναι μια ευθεία. Αλλά πιστέψτε με, μοτοσυκλετιστές από Αθήνα έρχονται με τα χιλιάρια και πάνε βολτίτσα από αυτό εδώ το δρόμο, πάνε επίδαυρο που έχει στροφές, συνεχίζουν Πορτοχέλη και τέλος πάντων περνάει από το Λό, Ναύπλιο. Είναι ωραία διαδρομή, θα την κάνω κι εγώ μια μέρα. Με το καλό να το στρώσω το μηχανάκι, πρώτα Θεός. Ένα καλυτερέψει και ο καιρός να έρθει άνοιξη το καλοκαίρι και σίγουρα θα το κάνω αυτό το ταξιδάκι. Ωραία, μια κατηφόρα, ό,τι πρέπει για τελική. Θα την κάνω, όχι, είναι νωρίς ακόμα. Για τελική άστο. Έτσι 100. 100. Εντάξει, φτάνει ο Ιταλ. Μην το παρακάνω.
φράγκα που έχουν πέσει εδώ, έχω ακούσει ότι τα έχουν αερώσει. Αυτά τα σπιτάκια τα ωραία. Εδώ στα Λουτρά και Χριές είναι εδώ. Και Χριές νομίζω λέγεται. Μάγκες, όταν οδηγάτε, είναι ωραία να κοιτάς αριστερά και δεξιά, τα δέντρα, τους ανθρώπους. Αλλά πρέπει να κοιτάς και το οδόστρωμα. Είναι άσφαλτο. Έχει λακκούπα, έχει χώματα. Έχει ένα πεθαμένο ζωάκι που δεν πρέπει να το πατήσεις. Πρέπει να τα κοιτάμε αυτά. Πρέπει να διαβάζουμε λακκούβες. Κυρίως τις λακκούβες. Σκέψου τώρα να είσαι με 100 χιλιόμετρα, 120 και να δεις μια λακκούβα. Πού να προλάβεις να αλλάξεις πορεία ή να πατήσεις φρένο. Άμα τη δεις τελευταία στιγμή. Oh. Βάρμπα! Είπαμε μέσα στα Λουτρά τώρα. Δεν αργήσαμε, παμ παμ. Το μεταξύ, έτσι όπως έχω βάλει εγώ την κάμερα στο κράνος, τώρα δεν ξέρω πώς μπορώ να σας το δείξω. Είναι πολύ γελίο. Προεξέχει, δεν είναι κολλημένη πάνω στο κράνος. Και με κοιτάγανε κάπως περίεργα. Αλλά, fly mine, δεν πειράζει. Ναι, και έχω μια εμπειρία από στρώσιμο. Εν τω μεταξύ πάλι την κουβέντα το πάω στο στρώσιμο, ρε φίλε. Ψάχνω ένα θέμα να μιλήσω και πάλι εκεί πάει η κουβέντα. Πάει εκεί μάλλον γιατί ο σκοπός της βόλτας μου πλέον είναι να στρώσω το μηχανάκι. Να αλλάξω τα λάδια επιτέλους, να μπορώ να πατήσω λίγο τον γκάζι όπως θέλω εγώ. Λοιπόν, σαν να ξεκινάει η ανηφόρα. Ρητό Σοφικό λέει. Στο Σοφικό θέλω να πάω μια μέρα, δεν είναι μακριά. Θέλω να πάω στο Ράτζο. Έχω ακούσει ότι είναι τόσο ωραία να πιεις ένα καφεδάκι εκεί. Μη σου πω, μη λέω μεγάλες κουβέντες, να πάω επίδαυρο και να γυρίσω μετά να πάω στο Σοφικό να πιω ένα καφεδάκι. Θα δείξω. Ανάλογα. Γιατί βλέπω μαζεύονται σύννεφα, κάνει λίγο κρύο. Δεν είμαι και πολύ κατάλληλα ντυμένος, κακός. Αλλά να βρέξει λίγο χλωμό. Τώρα ξεκινάνε οι ανηφόρες. Άνω Αλμυρί. Όπου ξυρίζει, να ξεκινάνε στροφές. Πινακίδες κατολισθήσεις, 50 χιλιόμετρα λέει όριο ταχύτητας. Γι' αυτό πάμε σιγά σιγά, επειδή δεν ξέρουμε για τον δρόμο. Ω, τι ωραίο δέντρα ρε φίλε. Δεν έχω ξανάρθει από εδώ όντως. Και να έχω έρθει με αμάξι, είχα έρθει νομίζω και δεν πολύ θυμάμαι τη διάδρομη, γιατί έχουν περάσει και χρόνια. Ωραίος. Αντί να κατεβάσω, ανέβασα ταχύτητα. Νομίζω ότι είχα το παπί της δουλειάς. Ωραία, κατστροφάρες. Στην μεταξύ φοβάμαι να στρίψω το μηχανάκι, γιατί είναι λίγο... τα λάστιχα, μην πω τη λέξη. Καταλάβατε. Δεν είναι και τα καλύτερα λάστιχα. Εντάξει, άμα έχει καλή άσφαλτο δεν φοβάσαι, αλλά... φύλλα τα ρούχα σου να έχεις τα μισά, λέει. Ωραία φίλε, δεν μπορώ να βλέπω βουνά με τόσο μεγάλη βλάστηση, πυκνή. Θα δω τι όμορφα που είναι. Άρε λαδάρα. Να πας Γερμανία. Ε, τι να κάνεις Γερμανία. Εδώ ρε φίλε, ρε λαδάρα. Λοιπόν, 23 χιλιόμετρα από Κόρινθο. Άντε να γυρίσεις πίσω τώρα, ε. Ωραία πας, πώς γυρνάς είναι το θέμα. Ρε φίλε, τελικά όντως είναι ωραία διαδρομή. Κοίτα στροφές. Μα είμαι ειλικρινής, με μηχανή θα είχα χυστεί απάνω μου.
κάνει πολύ κρύο. Και λογικά όσο περνάει η ώρα τώρα θα κάνει πιο πολύ. Οπότε δεν πρέπει να αργήσω. Αν και έχω πάρει γάντια μαζί μου. Αλλά δεν μου αρέσει με αυτά τα γάντια να οδηγάω. Προσοχή, επικίνδυνη στροφή δεξιά. Να ήταν η μόνη. Όπο, δες εδώ, ε. Όπο, κάτι στροφέ. Στο κατέβαγμα ήταν πιο ωραίο, νομίζω. Και γίνεται κατολίσθηση, λέει, και κλείνει ο δρόμος και δεν έχω από πού να γυρίσω. Άντε, γεια. Ωραία, φίλε, εδώ έχει πολύ ψύχρα τελικά. Κοίτα πως πάει αυτό, τάπα. Ρε, σαν να συνέχιασε πολύ, ε. Κακό αυτό, δεν μ' αρέσει. Πόσο ακόμα θέλουμε για επίδαυρο, ρε. Δεν θυμάμαι πόσα χιλιόμετρα είναι. Στην αρχή είναι η νέα επίδαυρο. Και η παλιά επίδαυρο είναι πιο μετά. Οπότε να κάνω εγώ προσπέρας τώρα σε αυτό, ναι. Δεν αρχίσετε να μου γράφετε στα σχόλια. Αλλά δεν μπορεί να κάνεις μια προσπέρα σε ένα φορτηγό που πάει με 30. Εντάξει, μην ξεχνάτε, το στρώνω, έτσι. Άμα δεν το έστρωνα, δεν θα μίλαγα καν. Κρύο, κρύο, κρύο. Πόσο μακριά είναι αυτή η επίδαυρο. Το καλό με το κρύο είναι ότι πρέπει για στρώσιμο. Για να στρώσει το μηχανάκι. Άντε πάλι με το στρώσιμο, πες. Γιατί δεν ανεβάζει εύκολα θερμοκρασία. Ένα καινούριο μοτέρ δεν θέλει υψηλή θερμοκρασία, δηλαδή. Και okay, κάνεις 30 χιλιόμετρα διαδρομή, σταμάτα, κάνε μια στάση. Οπ, κάτι φορά εδώ. Φόρε μια ευθεία. Κοιτάζε. Ευθεία, κάτι φορά. Και είπα μια τεράστια ανηφόρα μετά. Ελπίζω να φαίνεται στο βίντεο. Αυτό και κάτω σαν λιβάδι ημέρα, φίλε. Αυτό πως είναι. Και στην κορυφή εκεί στο βουνό φαίνεται κάτι ξεκάρφωτα τα δέντρα. Ω, πολύ σύννεφο, ε. Μήπως να γύρναγα πίσω. Λέω εγώ τώρα. Αλλά έτσι και με πιάσει βροχή. Πάω τρελή ξενέρα. Με το που φάω μια σταγόνα, έχω κάνει ένα στροφή και έχω γυρίσει πίσω. Άντε ρε, επιδαύρο. 32 χιλιόμετρα έχουμε κάνει ακόμα. Μήπως να ρώταγα κάποιον, ναι. Να βρεις εδώ κάποιον, ερημιά είναι. Λογικά ο πρώτος που θα βρω, θα έχω φτάσει ήδη επιδαύρο, δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Πάντως ταξιδάκι με κάποιο χιλιόμετρακια πάει άνετα, ε, μπράβο. Οπ, μια ταμπέλα, τι λέει. Κόρφος. Στον Κόρφο, ρε μαλάκα, πού πάμε. Θες να έχουμε δωράσει επίδαυρο για να μην το κατάλαβα, όχι. Κόρφος, Κόρφος.
εδώ τι λέει, Κόρφος 9 χιλιόμετρα. Όρος 60 χιλιόμετρα. Όπως αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, ας πούμε, το πρώτο μου μοτοβλόγ, πίστευα ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρω κάτι να πω, να μιλήσω, αλλά η γλώσσα πάει ροδάνι, ροδάνι παιδιά, ροδάνι. Αλήθεια, τι είναι το ροδάνι? Υπάρχει λέξη ροδάνι? Να το ψάξω. Γενικά έχω ένα κόλλημα με τις έλα εγκέφαλε, λειτουργήσε. Με τις παροιμίες, ναι. Ένα κόλλημα με τις παροιμίες. Θέλω να βρίσκω τις λέξεις. Ο ροδάνι, τι είναι το ροδάνι? Πάρε μια στροφή να έχεις. Εντάξει, βίντεο στο γυρισμό δεν θα γυρίσω. Δεν θα τραβήξω βίντεο στο γυρισμό. Έτσι να πάω με ηρεμία, να μην μιλάω, γιατί... Να μην μιλάω ρε φίλε, βαρέθηκα. Σας βαρέθηκα όλους. Την έχετε σπάσει. Όλοι. Όλοι με την έχετε σπάσει. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Σε τόλα. Μη φύγεις, δες το βίντεο όλο. Αυτό που παρακαλάω είναι όχι μόνο να γράφει εικόνα και ήχος και να είναι όλα κομπλέ, αλλά να μην ακούγεται αυτή η βουή από τον αέρα. Γιατί έχει έναν αέρα και το κράνος μου, δεν ξέρω, έχει κάτι τρύπες εκεί, σφυρίζει. Οπα, τι είναι αυτό εκεί κάτω? Ιχθυοτροφείο ρε φίλε. Αχ, πόσο θέλω να πάω εκεί τώρα, πώς θα πάω εκεί? Ναι, τι έλεγα. Ναι, αυτό που το άγχος είναι ότι μην ακούγεται πολύ ο αέρας. Δηλαδή, εγώ τον ακούω τρελά. Ίσως που ακούω τον εαυτό μου. Έτσι και ακούγεται ο ήχος. Σε αυτό το χάλι, άντε γεια. Συνάδελφε. Τώρα μήπως το παιδί χρειαζόταν βοήθεια να γυρίσω λες πίσω. Α, μήνα δεν θα μου έκανε νόημα. Όπου και να έχει μείνει έντονα τον πάω πατάκι. Όχι, άμα χρειαζόταν βοήθεια, εντάξει, θα μου έκανε ένα νόημα με το χέρι του πούστη. Αλλά κακώς θα πρέπει να σταματήσω, να του πω φιλαράκι, όλα εντάξει. Τι καλό παράδειγμα θα δώσω εγώ στο ίντερνετ, στο YouTube. Κρύο. Λίγο ήλιο ρε παιδιά, λίγο ήλιο. Θα αισθανθεί το κοκαλάκι. Κάτι κοτρώνες εδώ, καθολίστης έχει γίνει εδώ. Κοίτα εδώ πέτρες. Προσοχή παιδιά, προσοχή. Αυτή φίλε η άσφαλτος είναι ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει για στροφάκια, έτσι για στροφάκια. Τι λέξη κάθομαι και να καλύπτω. Κοίτα εδώ σου λέω. Όπα, πολύ ανηφορά, δωρίζεται το μηχανάκι. Ζορίζεται, δεν πατάω κάζι. Γιατί πρέπει να κρατάω στροφές χαμηλές. Άρα πρέπει να κατεβάσω. Ναυπλίο έλεγε. Ρε μαλάκα, πού πάω?
Κάτι μου λέει ότι δεν πάω Επίδαυρο. Πόσα χιλιόμετρα φτάνω από Κόρινθο, 45 χιλιόμετρα από Κόρινθο, ρε μαλάκα. Θα πρέπει να έχω βρει την Επίδαυρο, νομίζω. Σταμάταρα. Οπ, μια ταμπέλα. Ιερά Μονή Αυγούστου. Θες να κάνω μια στάση εδώ. Βασικά θα δω λίγο το κινητό. Δεν πάει άλλο, ρε φίλε. Πρέπει να σιγουρευτώ ότι πάω Επίδαυρο. Λοιπόν, ο ήχος γράφει μια χαρά. Για να δούμε τώρα που είμαστε. Α, Επίδαυρο πάμε. Σε 7 λεπτά λέει. Α, σχεδόν φτάσαμε, ρε, ωραία. Γράφει ο ήχος, γράφει, ωραία. Τέλεια. Τσάμπα ανησυχώ. Κοντεύουμε. Ε, 42 λεπτά βίντεο έχω γράψει. Εννοείται δεν θα πει όλο. Κοίτα άσφαλτο, ε. Πήγα να αλλάξω ταχύτητα χωρίς την πλέχτη. Άντε, γεια σου, λέω. Φτάνουμε. 100, πιάσαμε 100. Πού πάμε, πού πάμε. Ναι, Επίδαυρος. Έπρεπε να στρίψουμε. Ναι, και που λέτε... Ωπα ρε, πού πάω ρε. Αυτή είναι η νέα Επίδαυρο. Δηλαδή παλιά πως είναι. Λοιπόν, πρέπει να θυμηθώ το δρόμο μετά, να μην χαθώ να γυρίσω πίσω. Εντάξει, πάω όπως να είναι εγώ, ούτε κοιτάμε, έρχεται αμάξι. Κάτι μου λέει ότι... Ναι, πήγα πολύ. Και εδώ οι γάτες είναι πολύ περίεργες. Ωραία, κλασικά σπίτια πάντως. Εδώ πάει ένα μοντράκι, εδώ πέρα. Μαλάκα, πού έχω έρθει. Από εδώ πάει ο δρόμος. Να πάω για Κόρινθο, ξέρω εγώ. Από εδώ δεν βγαίνει πουθενά. Όχι, κατάλαβα.
οδηγούν εδώ αυτοί οι άνθρωποι. Ένα δρομάκι, άμα συνεχίσει με δύο αμάξια, τι θα γίνει. Ένα περίπτερο βρήκα και αυτό κλειστό είναι. Αν είναι περίπτερο. Opa, coffee drinks. Coffee drinks. Φίλε, ένα περίπτερο. Καλά γαμίσε το περίπτερο. Κάνω ένα τσιγάρο, αράξω λίγο εδώ. Λοιπόν, μάγκες. Μάγκες. Μ' αρέσει να λέω μάγκες. Θα βρω πως θα σας λέω. Προς το παρόν θα σας λέω παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω το βίντεο. Πόσα χιλιόμετρα κάνω? 52,5. Και άλλα τόσα να γυρίσω. Εντάξει, καλά είναι. Εδώ κλείνω το βίντεο. Ευχαριστώ όσοι με είδατε μέχρι το τέλος, που αμφιβάλλω. Και θα τα πούμε ίσως στο επόμενο, αν πάνε όλα καλά. Bye. Cuando visita a su abuela, si necesita una amiga.